Σαν σήμερα, στις 3 Σεπτεμβρίου 1994, έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος Έλληνας καλλιτέχνης και ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του καλλιτεχνικού ρεύματος της γενιάς του 30, Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας. Κοσμοπολίτης με πλατιά μόρφωση και ενήμερος για την παρισινή καλλιτεχνική κίνηση, ο Χατζικυριάκος Γκίκας, που θαύμαζε τον Κόντογλου όσο και τη ζωγραφική του Πικάσο και του Μπρακ, συνέλαβε στη διαμόρφωση της ιδεολογίας και της αισθητικής της γενιάς του 30. Μαθήτευσε κοντά στον Κωνσταντίνο Παρθένη. Το 1922 φίτησε στη Σορβόνη με παράλληλες σπουδές στην Ακαδημία Ράνσον και στο εργαστήριο του Δημήτρη Γαλάνη. Το 1923 άρχισε την εκθεσιακή του δραστηριότητα στο Παρίσι, όπου το 1927 πραγματοποίησε και την πρώτη του ατομική. Το 1928 εξέθεσε πρώτη φορά στην Αθήνα μαζί με τον γλύπτη Μιχάλη Τόμπρο. Το 1934 επέστρεψε στην Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε στην έκδοση του περιοδικού «Το Τρίτο Μάτι». Το 1941 εξελέγει καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διδάσκοντας έως το 1958. Το 1946 οργανώθηκε η πρώτη αναδρομική του έργου του στο Βρετανικό Συμβούλιο. Το 1949 εξέθεσε με την ομάδα Αρμός, της οποίας ήταν ιδρυτικό μέλος, και το 1950 μετείχε στην Πιενάλε της Βενετίας. Ενδιαμέσως παρουσίαζε ατομικές εκθέσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις και από το 1958 ξεκίνησε τη συνεργασία του με την γκαλερί Ιόλα, εκθέτοντας στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στη Γενέβη και στο Μιλάνο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ταξίδεψε στην Ινδία και στην Άπο Ανατολή. Το 1973 εξελέγει μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και παρουσίασε αναδρομική έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη. Το 1986 εξελέγει επίτιμο μέλος της Royal Academy του Λονδίνου και δόρισε 45 έργα του στην Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας. Το 1992, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, ίδρυσε την Πινακοθήκη Χατζικυριάκου Γκίκα στο εργαστήριό του στην οδό Κριεζότου, που από το 2012 στεγάζει το Μουσείο της Γενιάς του 30, αφού ο ίδιος υπήρξε πρωταγωνιστική της μορφή. Ο Χατζικυριάκος Γκίκας χαρακτηριστικά συνέθεσε διατυπώσεις της ευρωπαϊκής ζωγραφικής του 20ου αιώνα και κυρίως του κυβισμού, με τύπους της ελληνικής και της ανατολικής τέχνης. Ασχολήθηκε επίσης με τη χαρακτική, την εικονογράφηση βιβλίων, τη γλυπτική, τη σκηνογραφία, καθώς και με θεωρητικά θέματα τέχνης και αισθητικής.